Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Διοικητά, ευχαριστούμε για την ενημέρωση που μας κάνατε. Υπάρχουν δύο πλευρές. Η μία είναι το πολιτικό ζήτημα που αφορά την κοινωνική ασφάλιση. Το θέμα είναι της διαχείρισης, που εσείς προφανώς αποδέχεστε το πολιτικό μέρος, γι' αυτό και είστε εκεί, και διαχειρίζεστε τα ζητήματα του ΕΦΚΑ με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει σήμερα και τα δεδομένα αυτού. Το θέμα το οικονομικό, για παράδειγμα, οι σφορές, είναι ένα μεγάλο θέμα. Είπατε και προηγουμένως ότι οι οφειλές σήμερα είναι 47 δις. Η πρόοδος αυτό δεν υπάρχει, να το πω έτσι. Οι μεγαλοοφειλέτες ή αυτοί που είναι επισφαλείς, αν να το πω έτσι, οι σφορές τους, αυξάνονται. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα για το θέμα των πόρων του Ταμείου. Δηλαδή, ουσιαστικά έχουν κάνει υπεξαίρεση των εισφορών των εργαζομένων. Δεν τις αποδίδουν. Τις παρακρατούν. Και εδώ είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Η ευελιξία που δείχνει το κράτος και οι υπηρεσίες απέναντι, να το πω έτσι, σε αυτό το ζήτημα, πιστεύω ότι είναι εχθρικό για το θέμα της κοινωνικής ασφάλισης. Έχουμε που έχουμε τη μείωση των εισφορών, που για μας είναι μείωση του μισθού βέβαια ενός εργαζόμενου, γιατί η εισφορά αποτελεί μισθό. Όταν μειώνονται οι εισφορές, μειώνεται ο μισθός του ασφαλισμένου, του εργαζόμενου. Και έχουμε και αυτό το φαινόμενο, το οποίο δεν έχει πρόοδο. Το θέμα της καταβολής των εισφορών από τους επιχειρηματικούς ομίλους. Και τα αφημί που χρωστάνε πολλά είναι λίγα, όπως ξέρετε, και είναι γνωστό. Λίγα αφημί χρωστάνε τα περισσότερα στο Ταμείο. Το δεύτερο ζήτημα είναι το θέμα των συντάξεων. Βέβαια, εδώ παρουσιάζεται μία πρόοδο που γίνεται στην απονομή των συντάξεων. Ωστόσο, το θέμα αυτό που είπατε για τις συντάξεις οι οποίες... για τη fast track συντάξεις που είναι λάθη, τα λάθη αυτά διαπιστώνονται μετά την ένσταση των ασφαλισμένων. Πώς είναι αυτοί που δεν προστρέχουν να κάνουν ένσταση, που δεν ξέρουν να βγάλουν άκρη? Έχω εδώ έναν άνθρωπο, ο οποίος το 2014, το 2014, κύριε Διοικητά, έχει κάνει αίτηση αναγνώρισης 1.629 ασφαλιστικών ημερών και από το 14 δεν έχει πάρει απάντηση. Λέω ένα παράδειγμα, λέω τώρα, το έχω μπροστά μου δηλαδή. Υπάρχουν τέτοια ζητήματα που λέτε ότι τα λάθη είναι μόνο 12,9%. Εγώ λέω ότι αυτό να κρατήσει και εσείς μια επιφύλαξη, γιατί οι ασφαλισμένοι βρίσκονται μπροστά σε ένα μεγάλο θέμα, άγνωστο για αυτούς. Δεν ξέρουν λοιπόν τι είναι αυτό που δικαιούται, τι είναι αυτό που δεν τους αναγνωρίστηκε από τον οργανισμό, και έτσι λοιπόν έχουν μία σύνταξη, και ο συντάξεις, όπως είναι γνωστό, είναι πάρα πολύ χαμηλές, και είναι αποτέλεσμα βέβαια όλων αυτών των αλλαγών που έχει γίνει μέχρι τώρα. Άρα λοιπόν το οικονομικό ζήτημα λοιπόν των ταμείων είναι μεγάλο θέμα. Φέτος ο προϋπολογισμός έχει 152 εκατομμύρια μείον. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό, με την μείωση της χρηματοδότησης, της κρατικής χρηματοδότησης προς τα ταμεία? Λέτε θα έχουμε αύξηση εσόδων 1 δις. Αυτή η αύξηση από τι θα προέρθει? Από την αύξηση των μισθών? Από την αύξηση της απασχόλησης? Από πού θα έρθουν αυτά τα 1 δις έσοδα παραπάνω? Ή από την καταβολή των εισφορών των επιχειρήσεων, το καλύτερο κράτημα, να το πω έτσι, αυτής της διαχείρισης των εισφορών? Είναι ζητήματα αυτά που νομίζω ότι είναι ζητήματα διαχείρισης, και θέλει, κατά τη γνώμη μου, το θέμα του προσωπικού είναι μεγάλο ζήτημα. Δεν μας είπατε πόσες είναι οι κενές οργανικές θέσεις του οργανισμού. Δεν είναι 845. Αυτές είναι κενές, 845.
Δεν το άκουσα αυτό. 1900. Όχι, είπατε μόνο ότι είναι 845. Αυτές το, σύνολο, έχει... το σύνολο των θέσεων του φορέα είναι γύρω στις 8.500. Άρα λοιπόν, ναι, αν, αυτό... κάνετε, αν κάνετε την αφαίρεση από τους 6.700 που υπηρετούν, γι' αυτό το ξαναλέω τώρα για να είμαστε... Άρα οι καινές θέσεις είναι πολλές. Πιστεύουμε ότι το πρόβλημα αυτό της και των καθυστερήσεων αφορά αυτή την έλλειψη προσωπικού και το ότι δεν διαχύθηκε, να το πω έτσι, αυτή η γνώση αυτών των στελεχών που φύγανε, είναι θέμα και αυτό διοίκησης. Δεν είναι θέμα αυτό που φεύγει, είναι ποιος είναι αυτός που πήγε δίπλα του, πώς οργανώθηκε, να το πω έτσι, από τη διοίκηση. Το οργανόγραμμα έχει γίνει, το οργανόγραμμα του οργανισμού έχει γίνει με βάση και αυτό τη μελλοντική ψηφοποίηση του οργανισμού, και είναι 8.500. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι αυτές οι κενές θέσεις χρειάζεται να καλυφθούν, γιατί είναι ένα ζήτημα που αφορά όλο τον ελληνικό λαό ουσιαστικά. Είναι το κύριο θέμα το ασφαλιστικό, αφορά τους πάντες και γι' αυτό χρειάζεται εδώ και η πολιτεία αλλά και η διοίκηση να δώσει μεγαλύτερη προσοχή σε αυτό. Βεβαίως δεν μιλάμε τώρα για τα πολιτικά ζητήματα, αυτά θα τα κουβεντιάσουμε και στον προϋπολογισμό, άρα και σε άλλες.